Για πάλι από μένα και ήρθε η ώρα για ένα γρήγορο review. Σε αυτό το γρήγορο review θα δούμε το Build Don't Break Mug. What will your mug become? Τα ίδια γράφει και από την πίσω μεριά. Σου λέει ότι είναι φτιαγμένο από BPA free plastic, οπότε είναι μη τοξικό υλικό. Οπότε μπορεί να βάλει και το ζεστό στο αφέψιμα και να το πιει χωρίς κανένα πρόβλημα. Σου λέει ότι χωράει 12 oz που είναι US fluid ounces, δηλαδή 355 ml. Άμα σκεφτεί το ένα κουτάκι τη Coca-Cola, α πούμε, είναι 330 ml. Οπότε να υπολογίζει λίγο την ποσότητα από εκεί. Σου λέει ότι να το πλύνει στο χέρι μόνο, μην το βάλει δηλαδή σε ένα πλυντήριο πιάτων, γιατί υπάρχει περίπτωση να λιώσει, δεν θα τα έχει λογικά τόσο μεγάλη θερμοκρασία για τόση ώρα. Και σου λέει ότι περιέχει μία κούπα και δεν σου έχει καθόλου Lego. Ευτυχώς έχω αυτά εδώ πέρα τα δύο τα παιχνιδάκια, τον Iron Man και τον Yoshi, τα οποία τα είχα πάρει παλιότερα από τον Κίρμπες και τα είχα συναμολογήσει. Είναι κάτι μικρά παιχνιδάκια τώρα που κάνανε γύρω στα 3-4 ξέρω εγώ δολάρια, τα οποία είναι κυβάκι-κυβάκι, έχει κάτι οδηγίες της κακιάς ώρας γιατί μου βγάλαν την πίστη και κάθε και τα φτιάχνει και είναι φιγουρίτσες. Οπότε θα δοκιμάσουμε εδώ πέρα να βάλουμε αυτά εδώ πέρα τα παιχνίδια που δεν ξέρω αν είναι ακριβώς Lego ή άμα είναι στις ίδιες προδιαγραφές, για να δούμε αν θα μπαίνουν πάνω στην κούπα. Το υπέρ αυτής της κούπας, εντάξει, πρόσεξε λίγο τον Iron Man εδώ πέρα. Από κάτω, η λεπτομέρεια, ε. Εν τω μεταξύ, αυτή η κούπα σου λέει ότι παίρνει όλα τα Lego τα κομμάτια. Οπότε μπορεί να πάρει εδώ πέρα και να τι βάλει ρόδε, να τι βάλει ακτίνε, να τι βάλει άμα έχει αυτά τα ωραία τα καινούργια τα Lego που παίρνουν μπαταρία και αναποσβήνουν και τέτοια και να την κάνει όπω εσύ επιθυμεί. Οπότε αρκετά με την εισαγωγή και πάμε λίγο να την ανοίξουμε. Τώρα η συσκευασία εδώ πέρα είναι λίγο τη κακιά ώρα. Ναι, οκ, okay, το βγάζουμε από εδώ και το βγάζουμε από την πάνω μεριά. Τελικά είχε μέσα Lego που μα έλεγε ότι δεν έχει τίποτα. Λοιπόν, έχει τίποτα εδώ μέσα, όχι, δεν έχει τίποτα απολύτω από την κάτω μεριά. Να βλέπει εν τω μεταξύ εδώ πέρα αυτό να κοιτά πάντα σε περισσότερε συσκευασίε που του υποχρεώνουν, άμα είναι τέτοια είδη τροφίμων, να πάνε να βάζουν τα χαρακτηριστικά του πάνω. Σου λέει ότι χωράει 450 ml, είναι food safe, έχει την ένδειξη και please recycle the pack. Ωραία, οπότε σου λέει να το ανακυκλώσει αυτό όταν έρθει η ώρα να το, το πετάξει. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ πέρα και βγάζουμε τι οδηγίε. Και τι μα λέει μέσα, μα λέει ότι α, μπορούμε να το κάνουμε κατευθείαν αμαξάκι. Καλή φάση, δεν είναι άσχημο. Οπότε σου λέει εδώ πέρα έχει αυτές τις βασικές οδηγίες. Και εδώ σου δίνει τα υπόλοιπα κομμάτια. Εγώ ήθελα ούτως ή άλλως στην αρχή να πάω να βάλω αυτά εδώ πέρα τα Lego πάνω να δω άμα μπορούν να μπουν. Τώρα εδώ πέρα η συσκευασία είναι αρκετά. Οπότε μαχαιράκι εδώ και είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, να διάβουμε τα κομματάκια εδώ πέρα. Ωρε φίλε, puzzle τώρα. Εν τω μεταξύ έχει κάποιες υποδοχές από την κάτω μεριά. Οπότε δεν ξέρω αν έρχονται και μπαίνουν αυτά και εφαρμόζουν εδώ άψογα. Οπότε έχει το αμαξάκι με τις ροδίτσες σου. Αυτό το κομμάτι τουλάχιστον δεν μπαίνει. Οπότε αυτό που θα κάνω τώρα είναι να φτιάξω το αμαξάκι και να δω πώς θα μπορέσω να το βάλω πάνω σε αυτή τη κούπα. Οπότε τα λέμε σε λίγο. Και μετά από αρκετή ώρα έχω καλά και κακά νέα. Αυτό το αμαξάκι που μας έδινε μέσα εδώ πέρα με το σχεδιάγραμμα για να κάτσουμε το φτιάξουμε, το έφτιαξα τέλος πάντων. Αλλά εκεί που το πήγα μια δοκιμαστική για ένα test drive, δυστυχώς έπεσε μια λακκούβα, έφυγε η ρόδα από τον άξονα και ακόμα την ψάχνω, είναι κάπου εδώ στο πάτωμα. Οπότε αυτά είναι τα κακά νέα. Επίσης, αυτό εδώ πέρα το αμαξάκι δεν έχει καμία σχέση με αυτήν εδώ την κούπα. Δεν ξέρω γιατί το βάλανε μέσα, μάλλον είχαν εκεί πέρα χύμα μπόλικα και λένε βάλε ένα εκεί μέσα στην κούπα να υπάρχει. Αυτό όσο και να δοκίμασα και από τα αριστερά και από τα δεξιά που έχει διάφορες τρύπες και υποδοχές για Lego, δυστυχώς δεν εφάρμοζε πουθενά. Οπότε θα πρέπει να έχεις δικά σου Lego. Γι' αυτό μάλλον και στο κουτί έλεγε ότι έχει μέσα μόνο την κούπα και δεν σου είπε ότι έχει Lego ή ότι έχει κάποια άλλη κατασκευή και απλά αυτό ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. Πάμε τώρα στα καλά νέα. Εγώ γενικά στο σπίτι μου δεν έχω Lego. Είχα αυτές εδώ πέρα τις φιγούρες που τελικά δεν είναι στις ίδιες διαστάσεις εδώ πέρα με τα Lego, δεν μπορώ να έρθω να τα βάλω. Οπότε είχαμε πρόβλημα, δεν μπορούσαμε να το δοκιμάσουμε κάπως. Άμα θυμάστε όμως παλιότερα, είχα φέρει αυτό εδώ το Transformer Robot τη Xiaomi. Αυτό ήταν στη συνεργασία με τη Hasbro, δεν θυμάμαι ποια εταιρεία ήταν. Created Programming Building. Τέλος πάντων σε μια εταιρεία τέλος πάντων που χρησιμοποιούσε Lego. Ακριβώς το ίδιο στάνταρ. Οπότε πήγα μέσα, βρήκα τη συσκευασία. Θυμάμαι ότι είχε μερικά extra parts επειδή μπορείς να φτιάξεις εκτός από το ρομπότ και την όσαυρο και κάτι άλλο. Και πήγα και τα έβαλα εδώ πάνω. Αυτά εδώ τα κομμάτια εφάρμοσαν κανονικά. Οπότε, άμα έχουμε κανονικά Lego στο σπίτι, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Και μάλιστα δεν πέφτουν κιόλας. Δηλαδή, εδώ με κοπάνημα ήρθαν και μπήκανε μια χαρά. Άμα θες να τα αφαιρέσεις, κλασικά Lego, πας με τον ηχάκι και τα τραβάς. Οπότε ήρθε η ώρα για τα τελικά συμπεράσματα. Κούπα Lego που πας και βάζεις εδώ πέρα αριστερά δεξιά και μπορείς να βάλεις αμαξάκια και μπορείς να βάλεις και Pikachu Lego και μπορείς να βάλεις 1000 πράγματα πάνω να σε πάρω. Κοίτα να δεις. Αυτό είναι ωραίο gag toy για το γραφείο. Δεν νομίζω τώρα θα κάθεσαι να πίνεις κούπα με αυτό εδώ πέρα το πράγμα στο σπίτι σου. Για το γραφείο όμως που θες κάτι ιδιαίτερο έτσι να έχει και μια νότα ευχάριστη, είναι πάρα πολύ καλή φάση. Είναι από τοξικά υλικά, μπορείς να βάλεις εδώ πέρα τα κανονικά σου τα Lego να κάνεις ό,τι θες και η τιμή του δεν είναι κάτι τρομερό. Ούτως ή άλλως υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες ιδιαίτερες κούπες όπως αυτές ξέρω εγώ που βάζεις στο νερό και βγαίνουν εικόνες από πίσω ή όπως αυτή αυτοαναδυόμενη που είχα φέρει που πατάς διακοπτάκι σου ανακατεύει το καφέ. Το πολύ θετικό όμως με αυτήν εδώ είναι ότι σίγουρα δεν θα σου σπάσει κατά τη μεταφορά όπως έχω πάρει εγώ στο χέρι. Ξέρω εγώ πάρα πολλές γυάλινες. Οπότε, build on brick mug, να σε πάρω, θα σε πάρω, θα σε πάρω γιατί όπως και στα Lego, οι δυνατότητες είναι απεριόριστες. Μπορείς να του βάλεις ροδάκια, μπορείς να του βάλεις τεράκια, μπορείς να του βάλεις Pikachu, μπορείς να του βάλεις Charmander, μπορείς να του βάλεις 1000 πράγματα και να την προσωποιήσεις και να τη φέρεις ακριβώς στα μέτρα σου. Το μόνο που θα χρειαστείς είναι μερικά Lego. Οπότε, anyway, αυτά από μένα. Γεια σας.